Λοιπόν, να πούμε ότι έχουμε οριστική ένταξη του έργου με τίτλο Έργα Αποστασίας Ακτογραμμής Ανατολικά του Λιμένα Σιτίας στο Ταμείο Ανάκαμψης και Αρτικότητας με υπογραφή του κ. Σιλακάκη. Είναι το έργο το οποίο έχουμε πει και άλλη φορά, το οποίο μέσω του Υπουργείου Ναυτιλίας και Ισοδικής Πολιτικής, με τη βοήθεια του Υπουργού του κ. Πλαγιωτάκη, αφορά την κατασκευή τριών υφάλων κυματοθραυστών παράλληλα με την ακτογραμμή σε συνδυασμό με τα έργα της τεχνικής αναπλήρωσης. Όπως σας είπα, το έργο εντάχθηκε οριστικά. Έχουμε καταθέσει 30 του μήνα το αίτημα της διαφορετικής κυματικής διαταραχής της μελέτης. Έχει κατατεθεί η μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Οπότε, όπως καταλαβαίνετε, από τη στιγμή που έχουμε την ακτομηχανική μελέτη εγκεκριμένη, περιμένουμε την έγκρισή της, έχουμε την μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων, υπάρχει οριστική ένταξη της χρηματοδότησης, θεωρώ ότι δεν μας μείνει τίποτα άλλο, ώστε να μπορέσουμε να προχωρήσουμε να δημοκρατήσουμε το έργο. Δεν χρειάζεται να πούμε ότι είναι έργο ζωτικής σημασίας, το καταλαβαίνετε όλοι, θα αναβαθμίσει όλη την περιοχή, δημιουργεί πολλαπλασιαστικά ωφέλη όχι μόνο στην περιοχή του Πετρά, αλλά και σε όλο το Δήμο Σιτίας. Ένα έργο αναγκαίο. Βλέπουμε κάθε χρόνο τη χειμερινή περίοδο ότι υπάρχει ένα μεγάλο πρόβλημα προσπελασιμότητας και διάβασης από τη συγκεκριμένη περιοχή. Εάν προχωρήσουν οι διαδικασίες, επειδή όπως γνωρίζετε στο Ταμείο Ανάκαμψης οι χρηματοδοτήσεις έχουν συγκεκριμένο ορίζοντα υλοποίησης, εκτιμώ ότι πάρα πολύ γρήγορα, όπως είπαμε, μόλις εγκριθεί και η ακτομηχανική μελέτη, θα μπορέσουμε να εντάξουμε το συγκεκριμένο έργο στην διαδικασία χρηματοδότησης. Να ευχαριστήσουμε πάλι μια φορά, όπως είπαμε, τον Υπουργό, που μέσω του Υπουργείου Ναυτιλίας εγκρίθηκε το συγκεκριμένο έργο, το Υπουργείο Οικονομικών που το εντάξανε στις προτεραιότητές τους, και είναι ένα από τα έργα που χρόνια τώρα, όπως γνωρίζετε, περιμένει η περιοχή. Είναι άλλη μια δράση η οποία είχαμε βάλει σαν προτεραιότητα, σαν Δημοτική Αρχή, θεωρούμε ότι μπαίνει σε διαδικασία υλοποίησης και είναι από τα έργα που αντιλαμβάνεστε όλοι ότι δίνουν την διαφορετική νότα ανάπτυξης, να το πούμε, και τον διαφορετικό τόνο σε ό,τι έχει να κάνει με την προσπάθεια της παρούσας Δημοτικής Αρχής να τρέξει όχι μόνο τα μικρά έργα της καθημερινότητας, αλλά και τα μεγάλα έργα τα οποία έχει ανάγκη η περιοχή, τα οποία πολλά χρόνια είχαν μείνει πίσω. Ευχαριστούμε άλλη μια φορά και τις υπηρεσίες που συνδράμαμε, τη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών, τον Αντίμαρχο Τεχνικών Υπηρεσιών και όλους τους συνδράμαμε σε αυτή τη διαδικασία.